Οι μέρες των αποκριών πλησιάζουν και η ανθρωπιπαρέλαση σιγά σιγά παίρνει το δρόμο της. Ο κύριος Απόστολος Μουμτζάκης, ο πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μίλησε στην κάμερα του 1 Channel σχετικά με την απόφαση του να γίνει Σαββάτο η παρέλαση και όχι Κυριακή του Δήμου Καβάλας και των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανθρωπιπαρέλαση που θα γίνει στην Οδό Ομονίας. Εχθές έγινε η τρίτη κατά σειρά συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής της Αλφαβητοπαρέλασης με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Σκοπός και αυτή τη συνάντηση ήταν να οργανώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη φετινή αλφαβητοπαρέλαση. Σε αυτήν λοιπόν τη συνάντηση αποφασίστηκε η αλφαβητοπαρέλαση όπως και τα προηγούμενα χρόνια να γίνει Σάββατο. Θα γίνει λοιπόν το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου. Έγινε αρκετή συζήτηση για το αν θα πρέπει να γίνει Κυριακή. Το ζήτησαν κάποιοι σύλλογοι. Τελικά από την ψηφοφορία καταλήξαμε ότι θα γίνει το Σάββατο και έκλεισε οριστικά το θέμα. Το θέμα της φετινής αλφαβητοπαρέλασης είναι μουσική και χρώμα. Η συμμετοχή πιστεύω ότι θα είναι μαζική όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη οι σύλλογοι άρχισαν και ετοιμάζονται. Η αλφαβητοπαρέλαση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από τον Άγιο Παύλο. Τα σχολεία και φέτος θα μαζευτούν στο σχολείο των Ποταμουδίων. Και στην Οδό Ομονίας θα ακολουθήσουμε λοιπόν την πορεία και θα καταλήξουμε στην πλατεία όπου και το κάθε σχολείο θα χορέψει το τραγούδι που διάλεξε και θα περιμένουμε τα επόμενα σχολεία. Πέρσι έγινε ένα άνοιγμα και στα σχολεία του Δήμου Φιλίππων, του πρώην Δήμου Φιλίππων. Κάτι ανάλογο προσπαθούμε να κάνουμε και φέτος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό. Όπως επίσης θα γίνει και ένα άνοιγμα σε κάποιες σχολές χορού που υπάρχουν, εάν θέλουν να πλαισιώσουν την αλφαβητοπαρέλαση και κάποια συζήτηση με πολιτιστικούς συλλόγους για το πώς θα μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν την αλφαβητοπαρέλαση.